στη γραμμή για να σχολιάσουμε λίγο έτσι πολύ σύντομα το βίντεο και το περιστατικό που έγινε χθες. Καλό μεσημέρι, Εύρο. Καλό μεσημέρι, Εύρο. Λοιπόν, Εύρο, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή και είναι και ένα ερώτημα που πλανάται στο μυαλό όλων, αυτό όλο το επεισόδιο που έγινε χθες μαζί με τους αστυνομικούς, είχε στόχο στο να αφυπνίσει κάποιους, δηλαδή ήταν μια συνειδητή και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα, παραβίαση των νόμων. Είναι σοβαρή απόφαση και περιέχει κινδύνους. Νομίζω το γνωρίζεις αυτό, έτσι. Για μένα κινδύνους ή για εκείνους κινδύνους. Για σένα, στη βάση του γράμματος του νόμου, γιατί υπήρξαν παραβιάσεις της νομοθεσίας. Απλά... Περίμενε. Ναι. Άλλο είναι η νομοθεσία που φκένει από τους βουλευτές και άλλο είναι ο νόμος που στέκει κάτω από τον νόμο του Θεού. Σε μεγάλη διαφορά. Ναι, εσύ δηλαδή ακολουθείς, θες να πεις, τον νόμο του Θεού. Σε αυτό, δηλαδή... είναι ότι ακολουθώ το πάμε με αυτούς τους νόμους. Ναι. Εκείνο που τα βγάζω από τον νόμο μου, είναι γραμμένα κάτω. Έχει 200 χρόνια νόμων που πάμε με τον νόμο ακόμα. Ναι. Φταίτε με εμένα για αυτό το πράγμα. Εγώ απλά ήταν μια συνειδητή πράξη που απλά θέλω να καταλάβετε, θέλω να πω πολλά, επειδή έχει πολλούς που απλά είναι να το πάρουν, επειδή δεν αναγνωρίζουν. Όποιος δεν αναγνωρίζει μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει. Ωραία, προφανώς εσύ το αναγνωρίζεις, οπότε να εξηγήσουμε στη βάση της λογικής που το έκανες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Επειδή πήραν το ερώτηση ή διαταγή. Okay, ναι. Very, very simple. Πάω παράδειγμα στα μαχτώρα. Okay? Ναι. Και παραγγέλλω, διατάσσω, θέλω έναν Happy Meal, έναν Big Mac. Ναι, Εύρω, σε παρακαλώ να μην λέμε εμπορικές επωνυμίες, επειδή είμαστε τηλεοπτικά, μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Παραγγέλλω φαΐ. Σε ένα εστιατόριο. Λοιπόν, ναι. Μόλις παραγγείλω το φαΐ, πριν να πιάσω το φαΐ μου, μάλιστα, πιάνω ένα λογαριασμό, σωστά. Ναι. So, πρέπει να κυρώσω, να πιω το φάι μου, να φύγω, εγώ στο καλό. So, πρέπει να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος δεν υπηρετά την εταιρεία. Οι εταιρείες υπηρετούν τον άνθρωπο, γι' αυτό φτιάχτηκαν οι εταιρείες. Ναι. Η αστυνομία, η κυβέρνηση είναι όλες εταιρείες που παράγουν ένα σερβις. Ναι. Δεν είναι ιδιωτικές εταιρείες όμως, η αστυνομία δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Ούτε η πυροσβεστική είναι. Πιάσατε με τηλέφωνο να πω τη γνώμη μου, ξανά να πείτε. Ναι, να, απλά. Να κάνετε brainwash του κόσμου να πείτε ότι έχετε δίκιο. Ευρώ. Ο νόμος έτσι λέει. Ευρώ, συζήτηση κάνουμε. Λοιπόν. Ναι, αυτή τη συζήτηση δεν τη δέχομαι, επειδή άλλα μου πάτε πριν να πω. Εγώ σου είπα να βγεις να μας εξηγήσεις τον λόγο. Ορίστε. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα και να κλείσω τη δεύτερη δουλειά, σε παρακαλώ. Ναι, δώσε το παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα ήταν να δώσω. Ναι, δεν θέλω να δώσω άλλο, δεν θέλω να πω πολλά. Επειδή ο κόσμος δεν αναγνωρίζει. Ναι, ο κόσμος όμως πολλές φορές έχει υποστηρίξει. Δεν θεωρείς ότι οφείλεις να το εξηγήσεις και κατά κάποιο τρόπο, επειδή έχεις πολλούς ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε έχει υποστηρίξει πάρα πολλές φορές σε πολλές πράξεις που έχεις κάνει, είτε σε βίντεο που έχεις αναρτήσει. Να μάθει, αυτό να, δεν θα δώσεις εξηγήσεις σε μένα. Να μου στείλει ένα μήνυμα. Πολλά, όποιος έχει απορίες. Εμένα, τούτο που με επηρεάζει εμένα, ναι, ενώ ότι. Πώς να σου το πω, όταν γεννιέσαι, όταν γεννιέται ένα μωρό, Κύπρον οπουδήποτε, εντάξει, ναι. Ο γιος πάει και γράφει το μωρό στην κυβέρνηση, που του βγάζουν ένα πιστοποιητικό γέννηση. Ναι. Εκείνο το πιστοποιητικό γέννησης, μόλις έφτιαξες εταιρεία για το μωρό σου και τώρα εκείνο το πιστοποιητικό γέννησης είναι εργαζόμενο το μωρό της κυβέρνησης. Άρα εσύ εδώ και στα δικαιώματα σου σαν γονιός στην κυβέρνηση. Ναι. So, δεν έχεις δικαίωμα πάνω που γίνονται των μωρών πλέον. Because έγραψες το. Έκαμε συμβόλαιο με την κυβέρνηση. Ναι. Καταλάβες. Ναι. So, αν ο κόσμος άρχισε και καταλάβει ότι δεν είναι υποχρεωτικό να πάω να γράφω το μωρό μου. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάω να βγάλω άδεια. Because λαλή μου πρέπει να ζητήσω άδεια. Γιατί να ζητήσω εγώ άδεια να με φαρίσω ή να πιάω αυτοκίνητο να οδηγήσω ή οπουδήποτε να πάω. Αφού γεννήθηκα με τα δικαιώματα. Γιατί να με χρεώνετε για τότε τα πράγματα. This is not a lawful act. Okay, these are acts, the codes, in the terms and conditions του συμβολέου. Δεν είναι νόμος, είναι νομοθεσίες. Μάλιστα. Άρα εσύ κλείνεις περισσότερο προς ένα πιο αναρχικό σύστημα. Ή δεν είναι ένα αναρχικό, σύστημα... μην μου βάλετε ταμπέλες. Με μεταπελώνεις με λέξεις. Δεν σε ταμπελώνω, προσπαθώ. Όχι, όχι, ταμπέλες του δες. Ευρώ, άκουσε με λίγο. Ημίθεος, αυτά τα πράγματα. Ταμπέλες που βάλει ο κόσμος του άλλου για να μπορούν να κατηγορούν. Και να σου βάλουν με στη φύνη κατηγορία. Δεν μιλάμε για κατηγορία. Δεν έχω ταμπέλες. Βρε, Εύρω, παιδί μου, άφησε με μισό λεπτό να σου μιλήσω. Λοιπόν, δεν μιλάμε ούτε για ταμπέλες εδώ, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Προσπαθώ και αν επιχειρείς να κάνεις μια πράξη πολιτικής ανυπακοής, και πάλι δεν είναι ταμπέλα. Λοιπόν,
Και θέλει σε αυτό το κομμάτι να αφυπνίσει κόσμο για να συνταχθούν μαζί σου, να αντιληφθούν αυτά τα φυσικά και νόμιμα δικαιώματά του, όπω λε. Θα πρέπει να το εξηγήσει, έτσι. Λοιπόν, μην αντιδράσει επειδή σου κάνω μια ερώτηση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να μπορέσει και εσύ να εξηγήσει το δικό σου το σκεπτικό. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, ο καθένα μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα και να αντιληφθεί. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι. Ναι. Δεν χρειάζεται να γίνει τίποτε. Οτιδήποτε, όλα τα νιούς που φτιάχνουν στην τηλεοράση είναι απλά για να δημιουργήσουν κι άλλο πρόβλημα, για να δημιουργήσουν φόβο μες στον κόσμο. Επειδή αν φοικιάζει τον κόσμο, απλά να λέει: οκ, αντί να πει γιατί να κάτσω. Ποιο είναι όμως που λέει να κάτσω. Ποιο είσαι εσύ να με διατάξει. Ναι. Τούτα τα πράγματα είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο κόσμος. Όχι ναι. Απλά να αναλύσει, έλα βγάλουμε selfie και έλα πάει να πιούμε καφέ και ξέρω εγώ. Because στο τέλος της ημέρας τα δικαιώματα μας, τούτη δουλεύει όταν είμαστε εμείς off και έχουμε εμείς off, η κυβέρνηση δουλεύει και εναντίον μας. Ας θέλεις πιστεύεις ή όχι. Ναι. Η κυβέρνηση για μένα για να βγάλει λεφτά από τον κόσμο. Ναι. Όχι να πιστεύει τον κόσμο. Ναι, λοιπόν, αυτό που μου λες παραπέμπει λίγο προς τη θεωρία της πολιτικής ανυπακοής του Χένρι Θορόου. Μα και αυτό που λες, ναι, είναι γραμμένο και από το συγγραφέα και το φιλόσοφο το Χένρι Θόρο, που είχε γράψει συγκεκριμένα το σύνταγμα για την πολιτική ανυπακοή, είχε και πάει και φυλακή επειδή αρνιόταν να πληρώσει φόρους. Εγώ προσπαθώ να αντιληφθώ και να αντιληφθεί και ο κόσμος. Σε αυτή την κατεύθυνση κλείνεις. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εσύ λες ότι γενικότερα θα δηλώσεις ότι δεν ακολουθείς την οποιαδήποτε νομοθεσία με την οποιαδήποτε συνέπεια. Δεν δηλώνω. Ναι. Δεν δηλώνω τίποτε, δεν κατάλαβες. Αν μου πεις τώρα, είσαι ο Εύρος Δημητρίου, είσαι ο κύριος Εύρος Δημητρίου και όπως σου ναι, μόλις όταν θα έχεις την κατάθεση, είμαι ότι είμαι το άτομο που γυρεύεται, δεν είμαι ο άνθρωπος. Μόλις γεννιούμαι, εντάξει, και μια πιστοποιητικό γέννηση, όταν το πιστοποιητικό γέννησης, μόλις τώρα έχεις την κατάθεση μου, είμαι ο κύριος, έβαλες μου ταπέλα, είμαι τίτλος. Έβαλες μου τίτλο, κύριος τάδε. Δεν θες τίτλους λες δηλαδή. Δεν θες τίτλους. Όχι, δεν κατάλαβε. Τούτα που θέλω να σου πω. Η λέξη μα με μπερδεύεις ρε εσύ Ευρώ. Εγώ να σου πω νουφιέ μου. Δεν φίλε κατάλαβες τι εννοώ. Σε ένα ουβισνέ ρε κατάλαβα. Όχι δεν θα σου πω γιατί δεν καταλαβαίνω ακόμα. Προσπαθώ. Όχι περίμενε. Ναι. Να το συζητήσουμε λίγο. Η λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητα μας. Άλλος πώς σε χρησιμοποιεί η αστυνομία, οι δικηγόροι, το δικαστήριο. Ναι. Άμα σου πω εγώ, ο νουφί μου, κατάλαβες ρε φίλε, λεμόνι τούτο. Ναι, ρε, κατάλαβα, λεμόνι. Μα άμα πει ο αστυφύλακας, κατάλαβες κύριε, και να πεις ναι, σημαίνει είσαι κατά του. Στέκεσαι που κάτω του. Ναι. Κατάλαβες, άμα μου πει κατάλαβες, δεν στέκουμε που κάτω σου. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αντιλαμβάνομαι τι λες. Κοίταξε, είναι για θέμα αντίληψης του καθενός. Λοιπόν, οι νομοθεσίες υπάρχουν. Όχι, δεν είναι η αντίληψη. Εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω τι μου λες αυτή. Μπορεί να έχω μειωμένη αντίληψη. Μπορεί να μην καταλαβαίνω τι μου λες. Κάποιος άλλος σε άλλο επίπεδο να το καταλαβαίνει αυτό που λες. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω. Πες μου λίγο, στο δικαστήριο, αν υπάρξει ποινική υπόθεση, στο δικαστήριο θα εμφανιστείς. Είμαι υπόχρεος να απαντήσω. Υπόχρεος δεν είσαι. Αν θες μπορείς να μου πεις δεν απαντώ. Αλλά δεν είμαι ανακριτής. Ξαναλέω, ούτε αξίωμα έχω, ούτε οτιδήποτε. Δεν είμαι ανακριτής, ούτε ήρθα να επιβάλλω τον νόμο. Σε ρωτάω απλά. Θέλεις να μου απαντήσεις. Δεν παρακαλώ, νουφί μου. Εγώ ούτε το παίζω έξυπνος, ούτε θέλω να γυρίσω να πω ότι θα πιερώσω φόρους. Δεν είμαι έτσι. Απλά τα πράγματα. Δείξε μου τον νόμο ότι λαλεί ότι είμαι υπόχρεος να πληρώσω και να σου το πληρώσω. Δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Δείξε μου το, because είναι δικαίωμα μου να μου δείξει το συμβόλαιο που υπόγραψα εγώ και η κυβερνητή που έχει έτσι είναι το συμβόλαιο. Εγώ και ο Ρουφ, είχαμε να βάλουμε, να αγοράζουμε δύο λεμόνια. Υπογράψα ναι. Με όλους, φύγε μου να υπογράψω κι εγώ. Αν ναι. Έχει μια υπογραφή το κοντράτο, να πούν τούτο. Εν κοντράτο τούτο. Ναι. Το δείξε μου το κοντράτο, δείξε μου την υπογραφή μου και την υπογραφή σου. Και να δεχτώ να πληρώσω. Καλά, συζητάς για κάτι που ισχύει για νομικά πρόσωπα τώρα. Εσύ εννοείς ότι πρέπει να υπάρχει ίδια ισχύ και για φυσικά πρόσωπα. Λαλείς μου νομικά, εγώ σου λέω λίγο. I'm not talking λίγο now. Εντάξει. Λόφου. There's difference between illegal and there's difference between lawful. Πρέπει να καταλάβεις το πράγμα. Κανένας δικηγόρος δεν θα σου τα πει τα πράγματα because they all go under their society. They're all one family. Μάλιστα. Είναι μια οικογένεια. Κατάλαβα, ναι. Μάλιστα. Οι νομοθεσίες. Άμα είμαι που κάτω από την οικογένεια της κοινότητας. Εντάξει, είναι μια οικογένεια εκείνη την κοινότητα που ακούει τον πρόεδρο, που τώρα σε αυτήν τη στιγμή είναι ο Αναστασιάδης. Μα εγώ ερωτήσεις με αν θέλω.
Εγώ έβαλα υπογραφή σε συγκατάθεση. Είναι εκλεγμένο από την πλειοψηφία, Ευρώ. Μπορεί εσύ να μην το ψήφιζε στον οποιοδήποτε πρόεδρο. Ναι, δεν θέλει να συνταχθεί με την πλειοψηφία. Αντιληπτό τι μου λε. Καταλαβαίνω τι μου λε. Ωραία. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Εγώ ξέρω ότι εκτέλεσα τι διαταγέ που θέλω να στη φύλακα. Θέλω 5.000 για την κάθε διαταγή. Εγώ έπειρα σήμερα το κλέμ μου. Εντάξει, που ισχυρίζομαι ότι εκείνο που μου έκανε, που διέταξε ένα άνθρωπο σε άλλον άνθρωπο, θέλω τα λεφτά μου. Απλά τα πράγματα. Το έχει ανάγκη να πω τίποτε σε εσένα, ούτε θέλω να δικαιολογηθώ σε κανέναν. Κοινοί που ξέρουν τον νόμο καταλάβουν τι εννοώ. Κοινοί που δεν ξέρουν, απλά χαμένοι την ιδεολογία του και στο φόβο του. Μάλιστα. Που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και η αστυνομία εναντίον όλου του κόσμου. Εντάξει, έχω καταλάβει. Δεν κατάλαβε. Πιθώ η ανθρωπότητα, αντί να παίρνει πάνω, πάει κάτω. Μα πού ξέρει ότι δεν κατάλαβα, Ευρώ. Τώρα εσύ προβαίνει σε συμπεράσματα. Εγώ σου λέω, έχω καταλάβει τι μου λε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου. Έχω δικαίωμα, όπω λε και εσύ, να μην δηλώσω οτιδήποτε. Λοιπόν, και ο καθένα να κρίνει αναλόγω από τι πράξει και τα λεγόμενά του. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν.